46 18 33 9 για σοβαρή οικογενειακή του υπόθεση. Το επαναλαμβάνω, το τηλέφωνο 46 18 33 9 για τον κύριο Καραγκούνη Ανδρέα. Τα νέα για τον καιρό μας λέει τώρα ο μετεωρολόγος Νίκος Καντέρας. Λίγες πρόσθετες βροχές και καταιγίδες ενδέχεται να έχουμε τις απογευματινές ώρες στις βόρειες και στις κεντρικές περιοχές, ενώ άλλα βασικά στοιχεία για το νέο 24ωρο θα είναι γενικά καλή θάλασσα σε όλα τα πελάγη και η αμετάβλητη θερμοκρασία. Για την Πέμπτη λοιπόν, αρχικά αναμένεται σχεδόν έθριος καιρός σε ολόκληρη τη χώρα, το απόγευμα όμως στη βόρεια και την κεντρική ήπειρο τη Ελλάδα θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν λίγες βροχές ή και καταιγίδες. Την νύχτα ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι θα είναι από βόρειες διευθύνσεις, ασθενείς και στα ανατολικά μέχρι μέτρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα παιδινά της βόρειας Ελλάδας από 15 μέχρι 28 βαθμούς. Στα παιδινά της υπόλοιπης Ελλάδας από 18 μέχρι 31 βαθμούς, ενώ στις παράκτες και νησιωτικές περιοχές μεταξύ 20 και 29 βαθμών. Για την Καλαμάτα προβλέπεται σχεδόν εύθερος καιρός. Οι άνεμοι θα είναι από βόρειες διευθύνσεις, ασθενείς μέχρι μέτρη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 18 μέχρι 30 βαθμούς. Για την περιοχή της Αττικής αρχικά αναμένεται σχεδόν εύθερος καιρός. Το απόγευμα όμως θα έχουμε λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Η άνεμοι θα είναι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί μεταξύ 20 και 31 βαθμών. Για την περιοχή της Θεσσαλονίκης αρχικά αναμένεται σχεδόν εύθερος καιρός. Πρόσκαιρα όμως το απόγευμα θα αναπτυχθεί τοπική συννεφιά και υπάρχει το ενδεχόμενο να σημειωθεί βροχή ή και καταιγίδα. Την νύχτα ο καιρός θα εθριάσει. Η άνεμοι θα είναι από βόρειες διευθύνσεις, ασθενείς μέχρι μέτρη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 18 μέχρι 28 βαθμούς. Για την Παρασκευή τώρα, σε ολόκληρη την Ηπειρωτική Ελλάδα αλλά και στο Βόρειο Αιγαίο θα έχουμε πρόσχερες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στις θερμές ώρες της ημέρας και θα εκδηλωθούν βροχές ή και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα εξακολουθήσουν να πλύνουν από βόρειες διευθύνσεις, ασθενείς μέχρι μέτρη. Σε ό,τι αφορά την εργασία, αυτή δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή και θα κυμανθεί στα σημερινά επίπεδα. Αυτά και τον Γιώργο. Καλή σας νύχτα. Αθλητικές ειδήσεις με τον Παύλο Γερακάρη. Καλησπέρα σας. Η Σοβιετική Ένωση νίκησε δίκαια με 2-0 την Ιταλία στο δεύτερο ημιτελικό και αγωνίζεται τώρα στον τελικό το Σάββατο στις 4.30 με αντίπαλο την Εθνική Ολλανδίας. Ο τελικός του 8ου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου θα γίνει στο Μόναχο και θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το πρώτο κανάλι. Είναι η τέταρτη εμφάνιση των Σοβιετικών στον τελικό της Ευρωπαϊκής αυτής διοργάνωσης. Το 1960 που αναδείχθηκαν πρωταθλητές, ενώ αγωνίστηκαν ακόμα σε τελικό με την Ισπανία το 1964 και το 1972 με τη Δυτική Γερμανία. Να δούμε τα γκολ που σημείωσε η Σοβιετική ομάδα στο ΝΕΚΑ στάδιο της Στουτγκάρδης από... και νεότερα από το μεταγραφικό χώρο, τον εσωτερικό μεταγραφικό χώρο του ποδοσφαίρου. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε απόψε την απόκτηση των ποδοσφαιριστών Αντωνίου και Μαυρομάτη από τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ αντίστοιχα. Ο εθνικός απέκτησε τον παίκτη του Παναθηναϊκού Μιχάλη Γεροθόδωρο. Τέλος, ο Απόλλων Αθηνών πήρε τον Ιουγκοσλάβο ποδοσφαιριστή Γιούρισιτς. Το Υπουργείο Εσωτερικών αντιμετωπίζει τα θέματα ηθαγένειας σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος. Κάθε υπόθεση, όπως και αυτή της ηθαγένειας της Κεράτσας Μέγα, μητέρας του ποδοσφαιριστή Γιώργη Χάτζη, κρίνεται αποκλειστικά και μόνο με βάση επίσημα αποδεικτικά στοιχεία, έγγραφα και δικαστικές αποφάσεις. Αυτό αναφέρεται σε απάντηση του Γραφείου Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου για το θέμα της ηθαγένειας της Κεράτσας Μέγα. Τα στοιχεία αυτά τονίζεται στην απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών και στην προκειμένη περίπτωση της ηθαγένειας της κυρίας Μέγα δεν επιδέχονται αμφισβήτηση. Στο σημαντικότερο αγώνα της σημερινής 13ης αγωνιστικής ημέρας του Πρωταθλήματος Πόλο, ο Εθνικός νίκησε τη Βουλιαγμένη με 9-4. Στους άλλους αγώνες, Κέρκυρα Παναθηναϊκός 5-10, Ηρακλής Χίος 5-6, επαναλαμβάνω 6-6, Ηρακλής Χίος, είναι ισόπαλη, Ολυμπιακός Γλυφάδα 5-13. Η εθνική μας ομάδα μπάσκετ θα δώσει αύριο στις 7.30 φιλικό αγώνα με το αντίστοιχο συγκρότημα της Σουηδίας. Το παιχνίδι αυτό θα γίνει χωρίς φιλάθλους στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Η εθνική θα αναχωρήσει τη Δευτέρα για την Ελβετία, όπου θα δώσει δύο φιλικά παιχνίδια, πραγματοποιώντας έτσι το τελευταίο τεστ της προετοιμασίας της εν ώψη του προελμπιακού τουρνουά της Ολλανδίας που θα αρχίσει όπως είναι γνωστό στις 28 Ιουνίου. Χωρίς εκπλήξεις συνεχίστηκε σήμερα ο δεύτερος γύρος του διεθνούς τουρνουά τένις Γουίμπλετον που γίνεται στο Λονδίνο, όπως πάντα. Το μεγάλο φαβορί της διοργάνωσης, ο Ιβάν Λέντλ, αντιμετωπίζει προβλήματα, όπως βλέπουμε εδώ, από τον Αυστραλό τενίστα Ντάρεν Κάχιλ. Και μάλιστα έχασε το πρώτο σετ με 7-5. Στη συνέχεια όμως ο Λέντλ παρουσιάστηκε πολύ ψύχρεμος και τελικά μέτρησε η πείρα του, αφού τον κέρδισε με 6-2, 6-4, 6-4. Βλέπουμε εδώ τον Ιβάν Λέντλ. Σε άλλα σημερινά παιχνίδια, ο νεαρός δυτικογερμανός Μπόρις Μπέκερ, που έχει κατακτήσει δύο φορές τον τίτλο του Wimbledon, το 1984 και το 1986, νίκησε τον Τσεχοσλοβάκο Κάρεν Νόβατσεκ με 6-3, 6-4, 6-4. Ο Σουηδός Ουακίμ Νίστρομ επιβλήθηκε του συμπατριώτη του Γιάν Γούναρσον με 6-4, 3-6, 6-3, 6-7, 6-1. Να πούμε και για τις γυναίκες ότι η δυτικογερμανίδα Στέφι Γκραφ κέρδισε τη Γαλλίδα Κάριν Κέντρε με 6-2, 6-0 και η Χάνα Μαντλίκοβα την Αμερικανίδα Αν Χέντριξον με 6-4, 6-2.
τα στιγμή που, όπως είπαμε, είναι από τη συνάντηση Ιβάν Λεντ με τον Αυστραλό τενίστα Ντάρεν Κάχιλ, που βλέπουμε εδώ. Τέλος, ο αθλητικός δικαστής τιμώρησε σήμερα με 10 μήνες απαγόρευση εισόδου από τους αγωνιστικούς χώρους τον Κώστα Παπαθεοφάνους, προπονητή του Ηροδότου, και τον παρέπεψε ταυτόχρονα στην Επιτροπή Φιλάθλου Ιδιώτος. Επίσης, επέβαλε πρόστιμο 150.000 δραχμών στην ομάδα που αγωνίζεται, που μετέχει μάλλον και σαν προπονητής. Εξάλλου, τιμωρήθηκε και ο πρόεδρος του Ρυθμιακού Δημόκρητος Περάκης με ποινή αποκλεισμού 3 μηνών από τα γήπεδα και ακόμα επιβλήθηκε πρόστιμο στο Σύλλογο 80.000 δραχμών. Οι τιμωρίες αυτές επιβλήθηκαν για δηλώσεις που είχαν κάνει πρόσφατα σε βάρος των αθλητικών δικαστών. Ευχαριστούμε που είσαστε και απόψε κοντά μας. Καλή σας νύχτα.